Καλημέρα σας, κύριε Πρίγκιπα. Καλό μεσημέρι, Σάββα σας και τους τηλεθεατές. Κρύο, έτσι τώρα τι θερμοκρασία έχουμε στον Τρόοδος? Είμαστε στους 6 βαθμούς στον Τρόοδος, είναι γιόλουστη. Έχουμε γιοφάνεια, αλλά το κρύο είναι κρύο. Ναι, είναι αλήθεια. Και χθες είχαμε καταγράψει, αν δεν κάνω λάθος, την πιο χαμηλή θερμοκρασία τουλάχιστον για φέτος. Η ενημέρωση που είχαμε από την Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι έχει φτάσει τους 12,5 βαθμούς, που είναι, όπως μας ανάφερα, νομίζω το τελευταίο 20 ετών είχαμε την τελευταία θερμοκρασία. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Πρίγκιπα, το ύψος του χιονιού στην πλατεία Τρόοδος πόσο είναι? Αυτή τη στιγμή το ύψος του χιονιού στην πλατεία είναι στα 60 εκατοστά και στη χιονίστρα είναι στα 90 εκατοστά. Να αναφέρουμε και για τους οδηγούς στο Τρόοδος, είναι ότι όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί για όλα τα κύματα. Ναι. Αν συνεχιστεί η γεωφάνεια και δεν έχουμε χιονόπτωση, με την αύξηση λίγο της θερμοκρασίας και με τα καθαρισμό των δρόμων που κάνουν τα δημόσια έργα, τότε πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα ανοιχτούν οι δρόμοι για οχήματα με κίνηση στους 4 τροχούς ή με εφοδιασμένα με αντιλησιτικές αλυσίδες. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Πρίγκιπα, διανυκτερεύσατε εκεί ή πώς πήγατε σήμερα στο σταθμό? Όχι, διανυκτερεύσα στη Λεμεσό. Κατά την επιστροφή το πρωί έχουμε ένα όχημα η αστυνομία που είναι κίνηση στους 4 τροχούς και εφοδιασμένα με αντιλησιτικές αλυσίδες. Επίσης, όπου χρειάζεται ένα τέτοιο μυστικό μπροστά και ξανά. Μάλιστα, διότι ξέρετε, και λίγο πιο κάτω σε άλλες κοινότητες, περιοχές, εκεί είναι πολύ δύσκολο τέτοιες μέρες και με τον παγετό και με το χιόνι. Αν όμως συμβεί οτιδήποτε, κάποιος έχει ανάγκη από γιατρό, πώς θα μπορεί να διαμετακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο? Το πλησιέστερο νοσοκομείο στην περιοχή είναι της Κυπερού. Να. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με την υπηρεσία ασθενοφορών και όπου χρειάζονται βοήθεια μας ενημερώνουν και ήδη και σπέβει η αστυνομία μαζί τους για να τους βοηθήσει. Σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες. Είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα χθες βράδυ, σήμερα το πρωί, που να χρειάστηκε η δική σας έτσι, συμβολή να επιπληθεί κάποιο όχημα που ακριτοποιήθηκε, έμεινε κάποιος κάτοικος της περιοχής που επιχείρησε να μετακινηθεί? Χθες βράδυ δεν είχαμε τίποτε, αλλά το τελευταίο διήμερο, από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, είχαμε 40 απεγκλωβισμούς οχημάτων και 4 τροχιά δυστυχήματα με ελαφρούς τραυματισμούς. Δεν είχαμε οτιδήποτε άλλο σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι από τις υποδείξεις της αστυνομίας, για να μην επιτρέπεται στους οδηγούς να έρχονται στο Τρόοδος, πολλοί δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Να. Και συνεχίζουν να έρχονται με αποτέλεσμα καθέτουν ήδη σε κίνδυνο τη ζωή του, καθώς και άλλων οδηγών που είναι στον δρόμο, όχι μόνο των ίδιων, αλλά και άλλων προσώπων. Να. Προσοχή λοιπόν, βασικά, κύριε Πρίγκιπα, έτσι, και μας λέτε εσείς ότι θα υπάρξει ενημέρωση. Αν λόγω της ηλιοφάνειας εκλείψει το πρόβλημα αυτό που δημιουργείται με τον παγετό και θα μπορέσουν τα οχήματα να ανεβαίνουν προς το Τρόοδος, θα ενημερώσετε. Δεν χρειάζεται ο καθένας να επιχειρεί από μόνος του. Ναι, θα έχουν ενημέρωση από τις σελίδες της αστυνομίας, από εσάς, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες πριν να ξεκινήσουν να έρθουν στο Τρόοδος. Μπορούν να παίρνουν και ένα τηλέφωνο στον αστυνομικό σταθμό Τρόοδους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίγκιπα. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας χαιρετώ. Αισθανάστε καλά. Γεια. Κατεβαίνουμε λίγο σε υψόμετρο. Πάμε στον πρόδρομο. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κοινοτάρχη Νεόφυτο Νεοφύτου. Κύριε Νεοφύτου, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Πώς ήταν η χθεσινή νύχτα, κύριε Νεοφύτου? Στην κατάψυξη. Ναι. 2-10, 2-11. Πόσο κατέγραψε εκεί ο υδράργυρος? Πρέπει να έπεσε και 2-10 σε κάποια φάση. Και προέκυψαν οποιαδήποτε προβλήματα. Σήμερα το πρωί ήμασταν 5, 6, οπότε το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα θυμό πήγε 2-10. Προβλήματα κάτω από μείον και μείον ένα να είναι και μείον δύο. Ήδη αποτελέσματα έχουμε, παγώνουν τα πάντα. Απλά μετά την καθαρισμό το μεταχειριστικό χθες στο δρόμο όλο και σήμερα βγήκε ήλιος, αυτό το νερό που δημιουργείται μετά κάνει παγετό. Ήδη είναι ακόμα σε παγετό όλοι οι δρόμοι. Είναι πολύ επικίνδυνοι.
ούτε με αλυσίδες αντιελαισθητικές, ούτε με φόρο e-trike, να μην επιχειρεί ο κόσμος, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι ανεξέλεκτα τα αυτοκίνητα σε τέτοιες καταστάσεις. Άρα τώρα στον πρόδρομο είναι όλοι σπίτι τους, κύριε Νεοφύτου, οι κάτοικοι. Ακόμα και αυτοί που έπρεπε να κατέβουν για εργασία σε άλλες πόλεις. Ούτε για εργασία, αλλά ούτε για δύο παιδιά που έχουμε στο σπίτι. Και με το πρώτο φως της μέρας, κύριε Νεοφύτου, προέκυψαν κάποια προβλήματα λόγω έτσι της ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση. Επειδή είναι παγωμένα ακόμα, δεν φάνηκε που έχουμε παγωμένες σωλήνες για υδροδότηση. Πάντα έχουμε. Σε λίγο που θα ζεσταθεί ακόμα λίγο θα φανεί. Είναι αναμενόμενο. Τώρα για παράδειγμα, κύριε Νεοφύτου, έχετε νερό στα σπίτια? Όχι. Έχουμε μόνο αυτά που αποθηκεύουν από το προηγούμενο που έχουμε όλοι σε δοχεία για κάθε ενδεχόμενο πρώτη ανάγκη. Λοιπόν, ωραία, έχει τώρα ηλιοφάνεια, μας ενημέρωσε και ο Σταθμάρχης Τρόοδος. Σιγά σιγά έτσι να κινηθεί η κατάσταση. Να πάμε από την πήξη στην τήξη του νερού, κύριε Νεοφύτου. Απλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 10 το πρωί δεν πρέπει να κυκλοφορά σε τέτοιες θερμοκρασίες. Με τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και μας ενημέρωσε και ο Σταθμάρχης, αλλά εκεί στην περιοχή χρειάστηκε κάπου να παρέμβετε, κύριε Νεοφύτου, κάποιος να είχε ανάγκη το βράδυ. Ναι. Όχι, δεν είχαμε κάτι με κάποιον συγχωριανό μας. Με ξένους που ήρθαν περίπου από το Σάββατο μέχρι και χθες, απεγκλωβίσαμε 3-4 αυτοκίνητα, τα οποία είχαν μείνει μέσα στο χιόνι. Άρα είχε αίσιο τέλος η περιπέτειά τους σε κάθε περίπτωση. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Νεοφύτου. Καλή δύναμη να ευχηθούμε.